να τερματιστεί η λιτότητα. Η λιτότητα είναι ό,τι το πιο καταστροφικό για όλη την Ευρώπη, αλλά ειδικότερα για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Με μέτρα λιτότητας η Ελλάδα δεν μπορεί να δει το αύριο. Το δεύτερο που χρειάζεται είναι μια ισχυρή ένεση ρευστότητας η ελληνική οικονομία. Ισχυρή ένεση ρευστότητας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με σαφή και καθαρή παραγωγική και αναπτυξιακή κατεύθυνση και βεβαίως ισχυρή ρευστότητα για να χρηματοδοτηθεί με όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς όρους η οικονομία. Και το τρίτο που χρειάζεται απαραίτητος είναι η βαθιά διαγραφή του χρέους. Είτε τρώει κατόπι κανείς είτε θεσμούς, είτε το πει με την πραγματική του διάσταση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αυτή η θεσμοποιημένη παγκοσμιοποιημένη εξουσία παρεμβαίνει τώρα ομά προκειμένου να οδηγήσει τις εξελίξεις σε συνάφεια με το εσωτερικό κατεστημένο σε μια τροχιά η οποία να είναι συμβατή, απόλυτα αν είναι δυνατόν συμβατή, με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της, οι οποίες είναι και ακραία αντιδραστικές στη σημερινή φάση. Δηλαδή τρομάξαμε να μάθουμε να λέμε θεσμούς.